Του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο έστειλε το μήνυμα πως η Χαμάς δεν πρέπει να νικήσει. Ήταν μάλιστα ιδιαίτερος ο τρόπος με τον οποίο αναφέρθηκε τόσο στην Χαμάς όσο και στον Ρώσο Πρόεδρο. Καλησπέρα, Στάλο. Έτσι τα πράγματα. Συνέδεσε την Χαμάς με τον Ρώσο Πρόεδρο και το έκανε κατά τη γνώμη των αναλυτών επίτηδες. Ήθελε να πει ότι η Αμερική δέχεται επίθεση από δύο, συγγνώμη για τη λέξη, από δύο διαόλους, όπως τους χαρακτηρίζουν οι Αμερικανοί, από τον κακό δαίμονα του στη Ρωσία και από την Χαμάς, η οποία εξελίσσεται σε ένα πολύ προβληματικό αντίπαλο. Ο πρόεδρος Μπάιντεν ζήτησε ήδη από το Κογκρέσο να εγκρίνει με τη διαδικασία του κατεπήγοντος χρηματοδότηση για τη χορήγηση οικονομικής βοήθειας στο Ισραήλ και στην Ουκρανία. Όπως είπε ο πρόεδρος, είναι δύο σημαντικοί εταίροι μας και πρόσθεσε ότι πρόκειται για έξυπνη επένδυση. Στάλλο, έτσι χαρακτήρισε τη χρηματοδότηση, έξυπνη επένδυση που θα εγγυηθεί υπό την ασφάλεια των Αμερικανών για πολλές γενιές. Εννοεί ότι το Ισραήλ και η Ουκρανία πολεμούν εναντίον εχθρών της Αμερικής, δηλαδή εναντίον της Χαμάς και εναντίον του Πούτιν. Οπότε η Αμερική είναι υποχρεωμένη να βοηθήσει αυτές τις δύο χώρες. Συνδέει λοιπόν ευθέως τους δύο πολέμους με την ασφάλεια των Αμερικανών πολιτών και το κάνει για πολλούς λόγους. Μην ξεχνάμε ότι του χρόνου έχουν προεδρικές εκλογές στην Αμερική. Σύμφωνα λοιπόν με τον Αμερικανό Πλανητάρχη, η Αμερική είναι φάρος για τον κόσμο. Εννοεί ότι είναι μια δημοκρατική χώρα σε αντίθεση με τη Ρωσία που δεν είναι, και προειδοποίησε τους Αμερικανούς πολίτες εναντίον των συνεπειών μικροπρεπών πολιτικών αντιπαραθέσεων, όπως είπε. Εννοεί στο εσωτερικό, σε ό,τι αφορά τον ρόλο της χώρας στο διεθνές επίπεδο, και αναφέρεται, αν μου επιτρέπει, στις ερωτοτροπίες των Αμερικανών ακροδεξιών πολιτικών με το αυταρχικό κράτος του Πούτιν. Και επίσης αναφέρθηκε και στο χάος που επικρατεί στην Βουλή των Αντιπροσώπων. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Mm-hmm. Λοιπόν, ο πρόεδρος Biden ζητά 106 δισεκατομμύρια από το Κογκρέσο. Τα μοιράζει, 60 θα πάρει η Ουκρανία, 14 θα πάρει το Ισραήλ. Τώρα, Μιχάλη, σε σχέση με αυτά τα ποσά που εξήγηλε ο ίδιος ο πρόεδρος, υπήρξαν αντιδράσεις μετά το διάγγελμά του? Οι δημοκρατικοί σίγουρα το υποστηρίξουν. Μια μεγάλη μερίδα ρεπουμπλικάνων θα τον υποστηρίξουν, όχι τόσο επειδή στηρίζουν την πολιτική του για την Ουκρανία, θα τον στηρίξουν επειδή στηρίζουν την πολιτική του για το Ισραήλ. Οπότε το έθεσε έξυπνα, όπως καταλαβαίνει ο καθένας. Ζήτησε τα δισεκατομμύρια αυτά για το Ισραήλ και από εκεί και πέρα έρχονται και κάποιοι άλλοι. Βεβαίως μερικοί ρεπουμπλικάνοι θα επιχειρήσουν να διαχωρίσουν την βοήθεια προς το Ισραήλ και στους υπόλοιπους. Και οι υπόλοιποι είναι εκτός από την Ουκρανία, είναι και κονδύλια για τα σύνορα των ΗΠΑ, για προφύλαξη των συνόρων και γενικά για την μεταναστευτική πολιτική. Μάλιστα. Αυτά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη. Καλό βράδυ.